στοιχεία βέβαια. Βλέπαμε ότι τα στοιχεία για τους αγρότες στο φορολογικό κομμάτι είναι αρκετά επιβαρημένα. Βεβαίως για αυτούς που είναι πάνω από τα 15-20 χιλιάρικα. Και σαν να επιβεβαιώνεται τελικά, ας πούμε, και μέσω του φορολογικού, ο αγροτικός κόσμος επιβαρύνεται πολύ τη νέα χρονιά. Το 16 δηλαδή, τα στοιχεία πρέπει να δηλώσει για τη φορολογική του δήλωση. Βέβαια, εσείς το τύπο αλλιώτερα υποστηρίζετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών μας είναι με πολύ χαμηλά εισοδήματα και επομένως δεν τους πιάνει η ρύθμιση. Εγώ όμως βλέπω τους αγρότες και είναι έτοιμοι πάλι τώρα το Γενάρη να βγουν στους δρόμους. Τι είναι έτοιμοι, έχουν αρχίσει ήδη. Κύριε Γεζή, καταρχήν να πούμε ότι προσεγγίζουμε τα θέματα με βάση στοιχεία και με βάση την πραγματικότητα που υπάρχει. Mm. Εκ των πραγμάτων, εμείς τα νεότερα στοιχεία, τα φορολογικά που έχουμε, αφορούν εισοδήματα του 2015, τα οποία βεβαίως διαχειριστικά αντιμετωπίστηκαν το 2016. Ναι. Άρα δηλαδή εμείς τώρα θα μιλήσουμε για τα έσοδα του 2016 που θα πληρωθούν το 2017 με βάση βεβαίως τα στοιχεία που έχουμε του 2015. Εντάξει, έτσι. Όπου λοιπόν με βάση τα στοιχεία αυτά έχουμε από τη μια μεριά να δηλώνουν μέχρι 20.000 ευρώ, το λέω το 20.000 ευρώ που είναι το κρίσιμο κομμάτι, το 98,5% των δηλώσεων αγροτικών εισοδημάτων, το υπόλοιπο 1,5 είναι πάνω από 20.000, την ίδια ώρα με την εφαρμογή του νέου νόμου όσον αφορά τη φορολογία των αγροτών, τώρα ξεκινάει από την ώρα που ήταν του 16 και βεβαίως διαχειριστικά αντιμετωπίζεται το 17. Εγώ έχω μαζί μου το έγκριτο περιοδικό της Καθημερινής Αγκρίκολα, ναι, όπου έχει ειδικά αποτυπώσει το φόρο που αντιστοιχεί στα εισοδήματα του 15 των αγροτών και βεβαίως αντίστοιχα στο 16 με βάση τα στοιχεία τα προηγούμενα. Όπου λοιπόν μέχρι 20.000 ευρώ οι αγρότες θα πληρώσουν λιγότερα ή δεν θα πληρώσουν καθόλου. Yeah, δεν βάζετε εδώ την ασφαλιστική εισφορά όμως. Σε σχέση, όχι, μα τώρα σας λέω, τα φορολογικά η ασφαλιστική, μιλάμε για καθαρό εισόδημα φορολογικό, το οποίο φορολογείται σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο. Όπου έχει χαρακτηριστικά παράδειγμα. Ας πούμε, φορολογητέο εισόδημα 5.000 ευρώ. Ο αγρότης θα έχει μία διαφορά, δεν θα πληρώσει καθόλου, δηλαδή θα γλιτώσει 650 ευρώ και ταυτόχρονα, επειδή μιλούσαμε και για προκαταβολή, εντός του 2017 η προκαταβολή που είχε καταβάλει τα προηγούμενα χρόνια θα του επιστραφεί στο σύνολό της. Πότε, μέσα στο 17. Μέσα στο 17 βεβαίως, διότι δεν έχει φόρο, οπότε δεν χρειάζεται προκαταβολή. Η προκαταβολή πάντα γίνεται σε συμψηφισμό με αυτά που είχε καταβάλει, άρα θα του επιστραφεί. Αν έχει 10.000 ευρώ, μέχρι 10.000 ευρώ, αυτό που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση θα είναι 1.100 ευρώ. Άρα δηλαδή, όταν λοιπόν έχουμε ουσιαστικά μέχρι το αφορολόγητο που έχει θεσπιστεί, που είναι 8.600 με μια μέση οικογένεια γύρω στα 9.500 ευρώ, εκεί λοιπόν σε αυτή την φορολόγηση, ναι, θα έχουμε μηδέν φόρο. Άρα όλοι όσοι είναι κάτω από 10.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν φόρο και ταυτόχρονα θα τους επιστραφεί η προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι, κύριε Υπουργέ, δηλαδή δεν μπορεί όλος αυτός ο αγροτικός πληθυσμός, ο οποίος έχει αποφασίσει τώρα να κατέβει και όλα σε εκπροσωπή τους δρόμους. Μου φορολογήσεις επιδοτήσεις, ενώ μου έχεις πει λοιπόν, άρα εγώ δεν πρέπει να τοποθετηθώ με βάση τα στοιχεία που θα διαμορφωθούν, διότι είπε ο κύριος Λυριτζής, φορολογείται τις ενισχύσεις. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο δύο νούμερα. No. Το μέσο εισόδημα, το συνολικό καθαρό εισόδημα των αγροτών το 2015 που δηλώθηκε ήταν 1.242. Ναι. Οι ενισχύσεις του χώρου είναι κάθε χρόνο, μόνο οι ενισχύσεις, αφήνω τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κτλ., 2,5-2,6 δις το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Άρα λοιπόν, μη λέμε ότι φορολογούμε τις ενισχύσεις. Γιατί? Θεσμικά
Πόσες είναι οι ενισχύσεις και πόσο είναι τελικά το καθαρό εισόδημα το οποίο δηλώνεται. Στο καθαρό εισόδημα δεν εννοούμε, έτσι εννοούμε αυτό που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία και βεβαίως και το μισό της εκατό των 50% των ενισχύσεων, διότι αυτή η θεσμική υποχρέωση υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ουσιαστικά φορολόγηση των ενισχύσεων. Γιατί είναι πάντα κάτω από το... Δεν έχουμε φορολόγηση των ενισχύσεων. Όμως θέλω να επιμείνω ειδικά σε αυτό, διότι όταν το 95% των αγροτών θα πάρει επιστροφές, δεν πληρώνει επιπλέον φόρο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να ισχυρίζονται όσοι σήμερα ηγούνται των προσπαθειών για κινητοποιήσεις το φορολογικό. Το φορολογικό ήταν μια δέσμευση από πλευράς του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι θα ελαφρύνουμε φορολογικά τους αγρότες, τη μεγίστη πλειοψηφία των αγροτών, και αυτό κάνουμε για τους αγρότες που φτάνουν μέχρι το 98,5% που δεν επιβαρύνονται ή δεν πληρώνουν καθόλου. Υπήρχε πάντως και μία σειρά δεσμεύσεων. Συγγνώμη που σα διέκοψα. Υπήρχε μία σειρά δεσμεύσεων. Τουλάχιστον 20 δεσμεύσεων. Έχει γίνει από όλες αυτές που το Πρωθυπουργό. Μία σειρά δεσμεύσεων, αλλά θέλω όμως από την αρχή να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Διότι ακούγεται από αυτούς που εμφανίζονται να εκπροσωπούν τον χώρο. Ξέρετε, ο χώρος έχει ένα πρόβλημα θεσμικής εκπροσώπησης. Ναι. Έχουν διαλυθεί οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι αγροτικοί σύλλογοι, όλα αυτά, οι συλλογικότητες, οι τριτοβάθμιες τουλάχιστον. Και αυτοί που εμφανίζονται, βεβαίως, πρωτοστατούν αυτή την ώρα σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορεί να λέγεται, για παράδειγμα, λέω τώρα για το Βαγγέλη τον Πούταμο, τον οποίο έχουμε μια χρόνια έτσι, μια αντιπαράθεση πολιτική πάνω στα θέματα που αφορούν τον αγροτικό χώρο. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Απόψεις που λένε ότι φτιάχνουμε και έχουμε ένα πλαίσιο που θα εναντιωθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εναντιωνόμαστε σε αυτά που η κυβέρνηση έφερε στο φορολογικό, διότι αυτά ακούγονται όταν το επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα ζητούμενο όχι μόνο για τους Έλληνες αγρότες, για τους Ευρωπαίους αγρότες είναι η περιφρούρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σας είπα προηγούμενα πώς διαμορφώνεται το εισόδημα του Έλληνα αγρότη και τι κομμάτι αντιστοιχεί στις ενισχύσεις. Με τίποτα δεν θα πρέπει να ρυψοκινδυνεύσουν οι αγρότες τη συγκεκριμένη. Είναι εντελώς διαφορετικό και το τρίτο μνημόνιο, εντελώς διαφορετικά οι συμφωνίες. Η κοινή αγροτική πολιτική αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Είναι ο μοναδικός προϋπολογισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κοινός και είναι ο αγροτικός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν πρέπει να το ρυψοκινδυνεύσουμε με τίποτα. Από εκεί και πέρα, σας είπα για το φορολογικό. Όντως, το ασφαλιστικό ήταν αυτό το οποίο δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί όταν εξομοιώνεται ο ΟΓΑ με και εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, τον μεγάλο ενιαίο φορέα, και είναι γνωστό ότι τουλάχιστον το 90% των δαπανών του ΟΓΑ προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βεβαίως το ξέρουμε όλοι και ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα μεγάλο κομμάτι του ασφαλιστικού τομέα. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί, και είναι η δέσμευση συγκεκριμένη, αλλά όμως έτσι όπως το έχουμε φτιάξει, με τη διαδικασία της μεταβατικότητας 5 χρόνια, με το να έχουμε ως σημείο αναφοράς το 70% του κατώτερου μισθού και βεβαίως διευκολύνοντας τους αγρότες, είναι ομαλή. Έρχεται όμως ο αγρότης, και δεν αναφέρομαι τώρα ούτε σε αυτούς που έχουν τεράστιες εκτάσεις, που έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και με εξαγωγή στο λοιπά, ένας μέσος αγρότης δηλαδή τώρα, έρχεται και σου λέει: ναι, βέβαια, αδερφέ μου, αλλά μου έχει ανεβάσει το κόστος παραγωγής πάρα πολύ. Και με τα πετρελαίου, τον καυσίμων εννοώ, και με το πόσο κοστίζουν από τις ζωοτροφές μέχρι τα λοιπά. Λοιπόν, συμφωνώ, δεν βγαίνει. Άκουστε. Άμα λοιπόν, τα βάλω κάτω σύμβουλη, δεν βγαίνει. Αφήνουμε τα σημεία αιχμής. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Αφήνουμε τα σημεία αιχμής. Μου ζητά παραπάνω λεφτά την ώρα που πρέπει να ξοδέψω παραπάνω για να παράξω. Τι τιμέ στο έδαφο. Λοιπόν, αφήνουμε τα σημεία αιχμής όσον αφορά έτσι, κοινή αγροτική πολιτική, ασφαλιστικό φορολογικό, και πάμε στο κόστος παραγωγής. Όντως η χώρα μας είναι από αυτές που έχει υψηλό κόστος παραγωγής. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε, αρχίζουμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει, δεν είναι εύκολο το να λέμε μειώνουμε το κόστος παραγωγής, βγάζουμε μια υπουργική απόφαση και τέλειωσε. Πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Και σας λέω εγώ, μια παρέμβαση, ας πούμε, την οποία ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού, η οποία υλοποιήθηκε και ήδη το τραπεζικό σύστημα έρχεται σε συμφωνία, υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θεσμοθετούμε την
αγροτική κάρτα. Η κάρτα η αγροτική τι είναι? Είναι ένα εργαλείο που δίνει ρευστότητα στον αγρότη. Θέλω να σας ρωτήσω για ώρα... αυτό, γιατί ακούω και αντιδράσεις για αυτή. Την ώρα... Να ακούστε, δηλαδή. Αντιδράσεις, αν αντιδρά το τραπεζικό κατεστημένο, δεν νομίζω κάποιος άλλος. Ακούω και ο αγρότης. Όχι, άκουσα. Είναι απλά, πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι. Έχει λοιπόν η κάρτα του αγρότη. Ακουμπάει στο 80% της βασικής ενίσχυσης, είναι δεδομένη βασική ενίσχυση που παίρνει ο αγρότης, θεμελιώνεται το Μάη μήνα με την υποβολή της δήλωσης όσδη, πόσο θα είναι η βασική ενίσχυση. Μάλιστα. Την οποία θα πάρει Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη την εξόφλησή του. Άρα λοιπόν ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι το 80% της ενίσχυσης το παίρνει ο αγρότης 6-7 8 μήνες πιο μπροστά, με την έννοια μιας κάρτας που θα πηγαίνει κυρίως να προμηθεύεται τα εφόδια του. Έχει συγκεκριμένη χρήση κάρτα, προμηθεύεται τα εφόδια του, και εκεί λοιπόν εκ των πραγμάτων, από την ώρα που πρώτα τον πίστωνε ο προμηθευτής του, που σημαίνει δεν υπήρχε ούτε έκπτωση ούτε τέτοιες διαδικασίες, έρχεται σήμερα λοιπόν και έχοντας αυτό το εργαλείο πληρώνει μετρητής, που σημαίνει τουλάχιστον, και με κουβέντα που έχουμε κάνει με τους προμηθευτές, ένα 10-15% έκπτωση έχει. Και ξέρετε τι επιτόκιο διασφαλίσαμε? Γύρω στο 4%. Χαμηλώς. Μιλάμε για ένα επιτόκιο το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Ναι, αλλά σου λέει μου δεσμεύει τα λεφτά. Δεσμεύει τα λεφτά τώρα στην ενίσχυση. Στην πραγματικότητα μου τα δεσμεύει για να τα χρησιμοποιήσω εκεί. Από την ώρα όμως που. Δεν θα τα χειριστώ εγώ. Δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, οποιαδήποτε χρηματοδότηση βεβαίως προϋποτίθεται ότι θα εξοφληθεί. Άρα λοιπόν, εφόσον διασφαλίζεται η εξόφληση, είναι αυτή η οποία φέρνει ένα επιτόκιο σε αυτά τα νούμερα. Μια και το λέτε αυτό τώρα, τις υποχρεώσεις που είχατε για τη χρονιά που μας τελειώνει, ξοφλάτε. Κοιτάξτε, έχετε δώσει κάτι ποσά, άλλο θέμα που έχει σχέση με. Λοιπόν, γιατί λέω για το κόστος της παραγωγής, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις που αφορούν την εξασφάλιση ζωοτροφών μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων, να καλλιεργήσει ο κόσμος ζωοτροφές, γιατί αυτές είναι που έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής του ζωικού κεφαλαίου. Ναι. Το 75% είναι το κόστος των τροφών. Κάνουμε παρεμβάσεις με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων μέσα από συμπράξεις αγροτών για να έχουμε ενέργεια και φθηνή, αλλά και να μπει στο σύστημα μέσα και ο αγρότης, όπως μπαίνουν τόσοι άλλοι, όπου θα καταναλώνει αυτό που έχει ανάγκη και το επιπλέον θα το δίνει στη ΔΕΗ. Αυτά είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις και χτυπάμε στην καρδιά του κόστους παραγωγής. Αυτό προσπαθείτε, ναι. Αυτό προσπαθούμε. Δεν είναι ζητήματα τα οποία λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και μια και αναφερθήκατε. Να σας πω όμως τώρα, κύριε Αποστόλου, επειδή σας είστε χρόνια στον αγροτικό τομέα και υποτίθεται ότι τον ξέρετε καλά κτλ. Λέει πολλοί κόσμος ότι η χώρα, άμα βγάλει τον τουρισμό έξω, που είναι υποτίθεται βαριά βιομηχανία, τι έχουμε? Αυτό έχουμε. Επ' αυτού δεν εμφανίζεται ως κυβέρνηση ένα μεγάλο πρόγραμμα παρέμβασης? Η χώρα ξέρουμε καλά ότι δεν μπορεί να καλύψει τις δικές της ανάγκες, ας πούμε, ούτε στα βασικά, ούτε στο κρέας κτλ. Έχουμε προβλήματα στα ζητήματα των εξαγωγών, με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, αν έχουμε δυνατότητες. Και δεν ακούει κανείς ένα ευρύ πρόγραμμα παρέμβασης στον αγροτικό, αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, που να αλλάξει τα πράγματα, να ανεβάσει την παραγωγή, ίσως, να βάλει νέες μεθόδους, να οργανώσει διαφορετικά. Ενώ βλέπει κάτι άλλο, και θα σας το πω τώρα που είστε εδώ. Είδε προχτές στη Βουλή προσπάθεια κοινή όλων των κομμάτων να αθωώσετε αγροτοσυνεταιριστές, οι οποίοι κατηγορούνται και οδηγούνται στα δικαστήρια κατηγορούμενοι για διασπάθηση των χρημάτων. Καταρχήν, εσείς έχετε ενημερωθεί για το θέμα? Γιατί άκουσα από τους βουλευτές, λέει, κάτσε να γυρίσω από ο Αποστόλου που λείπει σε ταξίδι, να τα συνεννοηθούμε κτλ. Και το κλείνουμε το Γενάρη. Έχετε συνεννοηθεί για το θέμα αυτό? Εγώ για αυτό το θέμα έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό παλιά να μιλάει για μέγα σκάνδαλο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι τη παρούση και ούτε πρόκειται σήμερα, αύριο να το αντιμετωπίσουμε, για τον απλούστατο λόγο. Επειδή ο συνεταιριστικός χώρος έχει πάρα πολλά προβλήματα, προβλήματα που κυρίαρχό του είναι ότι ξεπερνούν τα 3 δις οι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές από το συνεταιριστικό χώρο οφειλές. 550 μου ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακτήσω από τους συνεταιρισμούς τα οποία
Ποιο να ανακτήσεις. Άρα λοιπόν τα προβλήματα του συνεταιριστικού χώρου πρέπει να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους. Και στο σύνολό τους έχω ήδη ζητήσει από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου μέσα σε 2-3 μήνες να συνεδριάσει η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Να έρθουμε να τα δούμε, να τα δούμε τα πράγματα όλοι μαζί. Διότι λέτε εσείς αυτό, εγώ θα σας πω ότι πριν γύρω στις 15 Δεκεμβρίου υπήρξε μια παρουσίαση από πλευράς του Υπουργείου του σχεδίου στρατηγικής που έχουμε καταθέσει στον αγροτικό χώρο και έχει εγκριθεί από τους θεσμούς, όπου λοιπόν ουσιαστικά υπήρξε, αν εξαιρέσουμε τα κόμματα που δεν είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, στους υπολείπους υπήρξε μία συνένεση βεβαίως με τις διάφορες παρατηρήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε, και σας το λέω έχουμε, διότι ίσως εμείς δεν έχουμε καταφέρει. Έχουμε στα χέρια μας 6 δις το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ήδη έχουμε προκηρύξει 1,5 δις μέτρα. Ξέρετε ότι εμείς εκχωρήσαμε το 37% των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά έρχεται η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να έχει στα χέρια της πόρους για να μπορούμε μαζί στη συνεργασία να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που, αν τα καταφέρουμε, γι' αυτό δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Αν καταφέρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξηγείς στα 4-5 χρόνια. Άμα σας ακούσει κανείς τώρα όμως, και θέλω έτσι να είμαστε ειλικρινείς, αν σας ακούσει κανείς, θα πει: βρε, τι ωραία πράγματα που περνάνε οι αγρότες. Τους μειώνουν τη φορολογία στο βασικό κομμάτι. Τους δίνουν δυνατότητες να χρησιμοποιούν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις για να αγοράζουν τις ζωοτροφές τους και τις ανάγκες τους. Τους βοηθάνε με προγράμματα. Κύριε Γερτζή, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Σας το είπα και προηγούμενα. Η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί μνημονιακές ταραχές. Τουλάχιστον από πλευράς αγροτών δεν είχαν τόσο επώδυνες επιπτώσεις. Και γιατί σας το λέω αυτό το πράγμα? Διότι στοιχεία, εγώ δεν σας λέω, στοιχεία της Eurostat, να σας καταθέσω πίνακα, όπου μετά από μία πτώση στο εισόδημα που υπήρχε από το 10 μέχρι το 14, από το 15 και πέρα έχουμε μία αύξηση του αγροτικού εισοδήματος 12,1% στοιχεία της Eurostat, το 15, κάτι ανάλογο φαίνεται για το 16. Είχαμε εξαγωγές πέρσι πάνω από 12,5-13% αύξηση. Φέτος σπάμε ρεκόρ. Εξαγωγές. Σας λέω ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο τόνους φρούτα και λαχανικά εξαγωγές. Ρεκόρ δεκαετίας. Ο χώρος ο αγροτικός, ειδικά στην Ελλάδα, πάει καλύτερα σε σχέση με τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον απλούστατο λόγο ότι έχοντας τη δυνατότητα να παράξουμε προϊόντα ποιοτικά, περιζήτητα είναι τα ελληνικά προϊόντα, και από τη δική μας πλευρά γίνονται τεράστιες προσπάθειες για την προώθηση των εξαγών. Ξέρει σήμερα ο ελληνικός λαός ότι 140 εκατομμύρια του χρόνου δίνουμε σε φορείς του αγροτικού χώρου για την προώθηση των εξαγών τους. Υπάρχουν αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν αυτά τα οποία προέρχονται μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική, για να είμαστε ξεκάθαροι. Διαχειριζόμαστε σωστά, και σας το λέω, είχαμε κρεμότητες. Είπατε πιο προηγούμενα ότι πληρώσαμε. Το ξέρετε ότι το 2016 πληρώσαμε 3,6 δις ευρώ ενισχύσεις. Γιατί? Όχι ότι παίρνουν τόσα οι αγρότες κάθε χρόνο, αλλά έχοντας εκκρεμότητες 2008-2009, όλα τα βάλαμε σε μία σειρά, σε μία τάξη, ούτως ώστε και να ικανοποιήσουμε παλιά αιτήματα, αλλά και ταυτόχρονα να ξέρει ο αγρότης. Θα πληρώνεται τότε αυτή την ενίσχυση, θα έχει την κάρτα του, θα μπούμε σε μια κανονικότητα και θα σταματήσει αυτή η ιστορία της γκρίνιας. Εγώ πήρα τόσα γιατί πήρα λιγότερα. Μα όταν πάμε να βάλουμε τάξη κάπου, έχοντας ως στόχο να μην έχουμε πρόστιμα, καταλογισμούς, σαν και αυτά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, λογικό είναι σε αυτή την τάξη να ωφεληθούν αυτοί που δικαιούνται και βεβαίως να επιβαρυνθούν αυτοί που δεν δικαιούνταν τις συγκεκριμένες ενισχύσεις. Το ποσό που παίρνουμε είναι συγκεκριμένο. Δεν παίρνουμε λιγότερο ποσό. Απλώς το μοιράζομαι καλύτερα. Μοιράζεται διαφορετικά. Πρόστιμα και καταλαβαίνω. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τη συζήτηση. Τα μικρά μας αστέρια φωτίζουν τη νέα χρονιά με ένα μεγάλο. Για την αυλαία του 2016, κάτι τόσο διαφορετικό όσο το να γίνεσαι ξανά παιδί. Είναι ένα παιδί με αστήρευτο ταλέντο. Καρβώνει τις νότες σαν μαραγκός. Κάτι τόσο μοναδικό όσο το ταλέντο. Εμείς απόψε αποκαιρετικά.